και αφορούν το θέμα του LED. Άμα σας ξαφνιάσω σε μερικά σημεία, δεν πειράζει, με μάθατε τώρα. Εντάξει, σημασία είναι το βράδυ, θα είστε χαρούμενοι. Αλλά στην αρχή πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για να κάνουμε μια αναγνώριση. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για να κάνουμε μια διεθνοποίηση. Μια κλασική προσέγγιση είναι να πούμε ότι αν υπάρχει κάτι, εγώ μπορώ να πω ότι είμαι το ίδιο με αυτό που υπάρχει, άρα να με αναγνωρίσετε. Υπάρχει ένας θεσμός, τα Ηνωμένα Έθνη, υπάρχει η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών 1948, που προβλέπει τι σημαίνει γενοκτονία. Αυτή την γενοκτονία, τον όρο, τον έχει επινοήσει ο Ράφαελ Λέμκιν, τον έχει επινοήσει 10 χρόνια πριν, και τελικά έγινε επίσημη αυτή η ορολογία το 1948. Άρα είναι καλό να το ξέρετε για ποιο λόγο. Μερικές φορές εμείς νομίζουμε μεταξύ μας ότι η λέξη γενοκτονία είναι ελληνική. Δεν είναι ελληνική γιατί η επινόηση ήταν genocide και πήραν ένα κομμάτι ελληνικό, το γένος, και το site το λατινικό και το έκανε εξεπίτηδες ο Λέμκιν για να φέρεται ότι είναι από όλους, έτσι ώστε να μπορεί να το εφαρμόσει σε όλους. Πριν επινοήσει τη λέξη γενοκτονία, το λέω τώρα στα ελληνικά, είχε σκεφτεί την έκφραση έγκλημα βαρβαρότητας. Θυμάστε ότι έχουμε και το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Υπενθυμίζω στους μη ειδικούς ότι η γενοκτονία είναι ένα από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι μια ευρύτερη έννοια. Είναι ευρύτερη, εμπεριέχει τη λέξη γενοκτονία, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Σας δίνω ένα παράδειγμα γιατί έχει σημασία. Το 2006 είχαμε την πρώτη μας επιτυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι η γενοκτονία των Ελλήνων, των Ασσυρίων και των Αρμενίων, αυτή η τριάδα, αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Αν είστε έτσι σκληροπυρηνικοί, πιάστε με τώρα τον Βασίλη, θα μπορούσατε να πείτε, μα δεν το αναγνώρισαν ως γενοκτονία. Και είναι σωστό, δηλαδή είναι το επόμενο στάδιο. Αλλά άμα δεν αναγνωρίσουμε ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, δεν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο. Σας το λέω ας πούμε νομικά. Δηλαδή, όταν κάνετε πρωτολικείο, εφετείο, δεν πάτε από την Αττική στον Άγιο Πάγο ή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Άρα έχουμε στάδιο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον επίσης, υπάρχει μια λανθασμένη προσέγγιση πάνω σε αυτή την έννοια. Είναι πολλοί που πιστεύουν ότι η λέξη γενοκτονία γεννήθηκε μετά την γενοκτονία των Εβραίων. Αυτό είναι λάθος. Γεννήθηκε πριν. Και αυτό δεν το χρησιμοποιούμε αρκετά. Για να καταλάβετε πόσο λάθος είναι, η γενοκτονία των Εβραίων δεν ονομάζεται γενοκτονία εκείνη την εποχή και στο δικαστήριο της Νιουρεμβέργης καταδικάζεται αυτή η πράξη ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και είναι πάρα πολύ απλό, εφόσον η λέξη γενοκτονία δεν είχε ακόμα γίνει αποδεκτή από τα Ηνωμένα Έθνη που θα γίνει το 1948. Αλλά δεν μπορούσαν από πριν να το ονοματίσουν με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι ότι δεν το ήθελαν. Άρα, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα και γιατί μας ενδιαφέρει να κοιτάξουμε το αρχαιακό υλικό. Να θυμάστε επίσης ότι το αρχαιακό υλικό του Λέμκιν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Άρα, οτιδήποτε θα πω και οτιδήποτε θα σας δείξω, μπορεί να το δείτε μόνοι σας. Είναι προσβάσιμο και πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι προσβάσιμα και στο διαδίκτυο. Εκτός από το γνήσιο αρχαιακό υλικό, το οποίο πρέπει να πάτε επί τόπου. Το λέω για την ειρήνη της σήμερα. Άρα, λέω απλώς ότι όταν θα δείτε πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο, θα καταλάβετε το εξής. Είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει σε αυτόν τον αγώνα. Και μπορεί μερικοί να σας ξαφνιστούν. Όταν επινοεί για πρώτη φορά τη λέξη γενοκτονία ο Λέμκιν, για την οποία εμείς παλεύουμε για να πούμε ότι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι του τύπου γενοκτονία που λέει ο Λέμκιν. Γιατί κάνουμε ένα στρατηγικό λάθος? Διότι έχουμε ξεχάσει ότι ο Λέμκιν, για να εξηγήσει στους άλλους τι σημαίνει γενοκτονία, έδωσε το παράδειγμα των Ελλήνων του Πόντου. Βλέπετε πώς πάει ανάποδα.
Πρώτα να σας πω το εξής, το λέω πιο λαϊκά. Ας πούμε, είμαι σε ένα ζωολογικό κήπο, βλέπω ένα ζώο και λέω αυτό θα το ονομάσω ελέφαντα. Μετά βλέπετε εσείς ακριβώς το ίδιο ζώο. Άρα προσπαθείτε να αποδείξετε ότι είναι ελέφαντας. Μα αφού επιλέξαμε το όνομα, να βασίζεται πάνω σε αυτό το ζώο. Δεν έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε ότι είναι ελέφαντας. Καταλαβαίνετε, δεν πήραμε τη λέξη ελέφαντας και. Άρα, σπαταλήσαμε πάρα πολύ χρόνο για έναν πολύ απλό λόγο. Οι πόντοι στην Ελλάδα δεν ήξεραν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στο αρχείο. Άρα, θεωρούσαν ότι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι η γενοκτονία. Ενώ στην πραγματικότητα, τώρα θα σας δείξω και λίγο υλικό, άρα όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, είναι αυτό το άνθρωπο, όπως το λέω συχνά, ο Γιώργος έχει τα πάντα, αλλά τα φταίει άμα δεν τα έχετε. Πατάει η ποντιακή. Βέβαια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και θέλω απλώς να σας δείξω, αυτό είναι το κείμενο του Λένιν, 1946. Άρα θέλω απλώς να σκεφτείτε, από πότε παλεύουμε για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Για σκεφτείτε. Εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ τώρα σας δείχνω ότι το 1946 ο Λένκιν για να αναδείξει τι είναι η έννοια γενοκτονία, που βλέπετε αυτό που είναι μαύρο, bold και υπογεγραμμένο, εξηγεί ότι αυτό που θα ονομάσει γενοκτονία, ένα από τα παραδείγματα είναι αυτό που έγινε εναντίον των Ελλήνων και των Αρμενίων που είχαν το μακελιό με τους Τούρκους. Κάνει αυτή την αναφορά, προηγουμένως εξηγεί μάλιστα και την επιλογή της λέξης. Και θέλω απλώς να το ξέρετε αυτό, διότι στην πραγματικότητα το έχουμε το υλικό και δεν το χρησιμοποιούμε. Άρα έχει σημασία μετά το πλαίσιο, θα εξηγήσω, απλώς σας το δείχνω, θα είναι προσβάσιμο, θα το διαβάσουμε όλο εδώ, σας το δείχνω ότι το έχουμε αυτό το κείμενο, είναι χάρη σε αυτό το κείμενο που στη συνέχεια. Άρα εδώ είναι όπως είναι το αρχαιακό υλικό που μπορεί να το δείτε στη Νέα Υόρκη και έχει ενδιαφέρον γιατί ας πούμε, άμα το είχαμε δείξει, δεν θα πω ονόματα, εντάξει. Αλλά άμα το είχαμε δείξει σε έναν υπουργό που δεν έχει πάει ποτέ πανεπιστήμιο. Του λέγαμε ότι, ξέρεις, αυτό που λες ότι δεν υπάρχει, αυτός που επινόησε τη λέξη, πήρε το δικό μας παράδειγμα. Αυτό νομίζω ότι είναι πιο αφοφλιστικό από το να λέτε εγώ είμαι πόντιος και με νευριάζει που λες αυτό το πράγμα. Διότι παίρνουμε έναν Πολωνό, ο οποίος επινοεί μια λέξη, η οποία γίνεται αποδεκτή στα Ηνωμένα Έθνη και παίρνει το παράδειγμα των Ελλήνων του Πόντου και βέβαια και των Αρμενίων. Άρα, αρκεί για μας να του πούμε ότι έχω ένα θέμα. Τώρα, για τον Μάστερο της Ερεμενίας, πού πήγε. Ελκυάδες. Εδώ είσαι, ωραία. Λοιπόν, ένα τεχνικό ζήτημα, γιατί το ακούω πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι αναγνωρισμένη από την Ελλάδα από το 1994. Πολύ συχνά ακούτε φράσεις του τύπου «Δεν είναι η γενοκτονία, είναι η μέρα μνήμης». Άμα ξανακοιτάξετε το κείμενο, θα δείτε ότι η μέρα μνήμης αφορά τη Σμύρνη. Και να ξέρετε επίσης ότι είναι ακόμα πιο βαρύ, διότι μετά το 1994, ποιος είναι υπεύθυνος για τις εκδηλώσεις που αφορούν την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι οι περιφέρειες. Δηλαδή, έως το 1993, είναι οι σύλλογοι ποντιακοί σύλλογοι που έκαναν ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι και μια χαρά το έκαναν, αλλά, θα το πω έτσι λίγο πιο αρθέα, αν είχαν πεθάνει οι ποντιακοί σύλλογοι πριν το 1993, κανένας δεν θα έκανε καμία εκδήλωση. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Τώρα, και να πεθάνουν όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι μετά από 100 χρόνια, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη μέσω περιφερειών 19 Μαΐου να έχει επέτειο. Αυτό δυστυχώς δεν το ξέραν ούτε οι Έλληνες του Πόντου. Ενώ είναι θεσμικό. Και στη συνέχεια, το 1996, αναγνωρίσαμε και την γενοκτονία των Αρμενίων.
Κάναμε κάτι ακόμα πιο σημαντικό το 2014. Το 2014 κάναμε την ποινικοποίηση της άρνησης των αναγνωρισμένων γενοκτονιών στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν κάποιος βρήσει ή αμφισβητήσει την ύπαρξη της γενοκτονίας των Εβραίων, των Ελλήνων του Πόντου ή των Αρμενίων, τότε αυτός διαπράττει ποινικό αδίκημα. Αυτό είναι από το 2014. Και ρωτάω τώρα, γιατί δεν είμαστε τόσο ενημερωμένοι, διότι πολύ απλά δεν προσέχουμε τις διάφορες προσεγγίσεις που έχει ο καθένας. Να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η Γαλλία που αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων το 2001 δεν κατάφερε ακόμα να περάσει την ποινικοποίηση. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ το 2006 έως το 2012 και απορρίφθηκε με διάφορες τεχνικές, τις γνωρίζετε κι εσείς, λόμπι τουρκικά που την τελευταία στιγμή άλλαξαν τη γνώμη από 60 γερουσιαστές, αλλά το ξαναπεράσαμε στο Συμβούλιο των Σοφών και τελικά δεν πέρασε. Άρα λέω το εξής, η γενοκτονία που δεν έχουμε αναγνωρίσει στην Ελλάδα και είναι άθλιο που δεν το έχουμε ακόμα, είναι η γενοκτονία των Ασσυρίων. Διότι οι Έλληνες Πόντου, οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι γίνεται από τον ίδιο θήτη, την ίδια περίοδο, στις πάνω κάτω ίδιες περιοχές. Άρα τι γίνεται. Καταλάβαμε από το 2006 ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε διεθνές επίπεδο χρησιμοποιώντας αυτή την τριάδα γενοκτονιών. Θα σας το δείξω και πιο μετά, αλλά θέλω να σας δώσω το παράδειγμα της Αυστραλίας. Στην Αυστραλία ξέρετε ότι οι Έλληνες είναι πάρα πολλοί. Πήγαν λοιπόν να αναγνωρίσουν την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην Αυστραλία μόνοι τους. Και έφεραν τα μούτρα. Από την ίδια Βουλή της Πολιτείας. Μετά αποφάσισαν ότι εφόσον δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, θα πάνε μαζί με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους. Οι οποίοι Αρμένοι και Ασσύριοι είναι λιγότεροι από τους Έλληνες. Το λέω αυτό και επιμένω πάνω σε αυτό, γιατί πολύ συχνά θεωρούμε ότι το λόμπι είναι ισχυρό όταν έχει πολλούς ψηφοφόρους. Αυτό είναι για πολιτικούς χαμηλού επίπεδου. Ένα λόμπι είναι ισχυρό αν έχει δράση, όχι αν έχει πολλά άτομα. Είναι όπως τους συλλόγους. Υπάρχουν σύλλογοι που έχουν λιγότερα άτομα, άλλοι που έχουν περισσότερα. Και ξέρετε ακριβώς ότι αυτό δεν συσχετίζεται με την αποτελεσματικότητα. Άρα τι έγινε, όταν πήγαν και οι τρεις μαζί, δύο πολιτείες της Αυστραλίας αναγνώρισαν αυτήν την τριάδα γενοκτονιών. Άρα καταφέραμε ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε δύο φορές τρεις γενοκτονίες. Τεράστιο θέμα. Προσέξτε, από τους ίδιους βουλευτές. Διότι τώρα τι είδαν. Είδαν ότι τρεις λαοί διαφορετικοί λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, λένε πράγματα τα οποία συντονίζονται και αφορούν τον ίδιο θήτη. Δεν μπορούν να πούνε ότι είναι οι Έλληνες και αντανακλαστικά είναι εναντίον των Τούρκων. Και τώρα που θέλω να σας πω, θα το πω λίγο πιο γενικά, αλλά η ιδέα ποια είναι. Είστε σε μια πολυκατοικία όπου έχουμε Έλληνες, Αρμένιους και Ασσύριους. Βγαίνει ο Ασσύριος μόνος του στο δικαστήριο και λέει: εκεί πέρα σκότωσαν τους γονείς μου. Δεν, εσύ το λες. Τώρα πηγαίνει ο Αρμένιος και λέει: και εμένα σκότωσαν τους γονείς μου, αλλά σκότωσαν και τους γονείς του Ασσύριου. Λένε: τότε αυτό το έχουμε ακούσει ήδη. Τώρα έρχεται και ο Έλληνας και λέει: σκότωσαν τους δικούς μου γονείς στην ίδια πολυκατοικία, το ίδιο με τους Αρμένιους, το ίδιο με τους Ασσύριους. Λένε: τότε δεν μπορεί. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά να ξέρετε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα πάμε συστηματικά με αυτόν τον τρόπο και το καταφέραμε επίσης στη Σουηδία. Στη Σουηδία ήταν ένα επίτευγμα, αρχίζω όχι με τις πολιτείες ούτε του Καναδά, ούτε της Αμερικής, ούτε της Αυστραλίας, αρχίζω με τις χώρες, γιατί είναι λίγο πιο δύσκολο. Στις πολιτείες μπορεί να το πετύχουμε λίγο πιο εύκολα. Στη Σουηδία πέρασε στη Βουλή η αναγνώριση των τριών γενοκτονιών. Πώς πέρασε στη Βουλή, υπέρ 131, κατά 130. Και αυτή η ψήφος ήταν μία γυναίκα
από το Κουρδιστάν. Και η γυναίκα. Ρωτάω για τους άντρες που νομίζουν ότι έχουν μόνο τα εξαρτήματα που δεν έχουν οι γυναίκες. Να ξέρετε ότι μια γυναίκα μέσα σε αυτή τη βουλή να κάνει τη διαφορά ενώ την πίεζαν να πάει από τους άλλους. Γιατί ξέρετε, και το λέμε συχνά αυτό, πολύ συχνά δεν πιστεύουμε στην εμπιστοσύνη της πρωτοβουλίας ενός ατόμου. Όμως, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, με 131 και 130, λέμε μετά, η Σουηδία αναγνώρισε τις τρεις γειτονίες. Αν είχε περάσει 130-131, θα λέγαμε η Σουηδία δεν αναγνώρισε. Άρα, ένα άτομο άλλαξε τη ζυγαριά και από τότε η Σουηδία, το 2010, αναγνώρισε αυτές τις τρεις γειτονίες. Και σας λέω αυτόν τον αριθμό, γιατί είναι πολύ σημαντικός με ποια έννοια. Θέλει να πει ότι παίχτηκαν πολλά παιχνίδια, πολύ ωριακά, με πολλά λόγια και δεν ήταν απλώς αυτό που σκέφτεται ο μέσος Έλληνας, έχω δίκιο, θα δικαιωθώ. Δεν πιάνει αυτό. Άρα, άμα θέλετε να δικαιωθούμε, είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Έλληνων του Πόντου από την Αρμενία. Η Αρμενία έχει χρόνια που ήθελε να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Έλληνων του Πόντου. Είναι η Ελλάδα που την καθυστερούσε. Η κομματική Ελλάδα. Άρα, όταν αποφάσισε η Αρμενία να πει «Δεν γίνεται, θα την αναγνωρίσουμε για την εκατονταετία της γενοκτονίας των Αρμενίων», και έχει ενδιαφέρον αυτό, άμα το σκεφτείτε, την ώρα που γιόρταζαν τα 100 τους χρόνια, πάλευαν για να αναγνωρίσουν άλλες γενοκτονίες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είστε στο σπίτι σας, έχετε τα γενέθλιά σας και εκείνοι που κάνετε δώρα στους άλλους. Τεράστιο θέμα σε επίπεδο ανθρωπιάς. Και να ξέρετε ότι η Βουλή της Αρμενίας αναγνώρισε την γενοκτονία των Ήρων του Πόντου ομόφωνη. Όλοι οι βουλευτές της Αρμενίας είπαν ότι αυτό υπάρχει. Ελπίζω να βλέπετε τη διαφορά με το 131-130. Αλλά βέβαια μετά όταν καταγράφετε τις χώρες, λέτε Σουηδία 2010, Αρμενία 2015 και δεν ακούτε τι έχει γίνει σαν δουλειά. Άρα σας τα λέω αυτά τα στοιχεία και τώρα καταλάβετε το εξής. Επειδή ασχολούμαστε πολύ και με το αρμενικό και το ασσυριακό. Όταν επιμένουμε και κοιτάζουμε μόνο διάστατα, μόνο το ελληνικό στοιχείο, μπαίνουμε σε πολλά προβλήματα, γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι μόνο εμείς ήμασταν θύματα. Όταν μπαίνουμε στο τριπλό, τότε μας βοηθάει. Γιατί ο ένας βοηθάει τους άλλους δύο. Να το θέσω απλώς. Ας πούμε, θα σας χρησιμοποιήσω εφόσον είμαστε μαζί. Εντάξει. Αλλά ας πούμε ότι αυτός παλεύει για την γενοκτονία του. Αυτός παλεύει για την γενοκτονία του και αυτός παλεύει για την γενοκτονία του. Άρα παλεύουν για τρεις. Αλλά μόνοι τους. Τώρα φανταστείτε ότι αυτός παλεύει για αυτούς τους δύο. Ότι αυτός παλεύει για αυτούς τους δύο και ότι αυτός παλεύει για αυτούς τους δύο. Τότε έχετε για κάθε γενοκτονία δύο ανθρώπους που είναι μαζί σας και το δίκτυο αναγνώρισης είναι πολύ πιο δυνατό. Γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις στρατηγικές. Διότι ο γενοκτόνος κοιτάζει πάντοτε γεωπολιτικά το θέμα και χρησιμοποιεί στρατηγική για να εξοντώσει ένα θύμα. Το θύμα σε πρώτο στάδιο δεν καταλαβαίνει ότι είναι στόχος. Δεύτερο στάδιο δεν πιστεύει ότι έχουν αφανίσει χωριό που είναι δίπλα του. Και κατά συνέπεια όταν έρχεται ο εχθρός να τον αφανίσει, δεν είναι προετοιμασμένος να αντισταθεί. Άρα, θέλω να σας πω το εξής. Μιλάμε για 353.000 γενοκτονημένοι. Επιμένω πάνω στο λεξιλόγιο, γιατί τα λέγαμε και με τον Γιώργο και χάρηκα που υπήρχε για ακολουθία. Λέω το εξής. Όταν λέτε 353.000 θύματα, είναι λάθος έκφραση. Πρέπει να λέτε γενοκτονημένοι. Θύματα μπορεί να είναι από τσουνάμι. Όταν λέτε έχουν σφαγιαστεί, έχουν υποστεί μακελιό, αυτό είναι μηδέν στο διεθνές δίκαιο. Μηδέν.
κάθε φορά πρέπει να λέτε τη λέξη γενοκτονήθηκα. Άρα μιλάμε για τους γενοκτονημένους, οι οποίοι γενοκτονήθηκαν από τον γενοκτόνο. Γιατί είναι τόσο σημαντικό, γι' αυτό τώρα καταλαβαίνετε γιατί μερικοί θέλουν να βγάλουν αυτή τη λέξη, διότι στο διεθνές δίκαιο το μόνο που έχει αντίκρισμα είναι η λέξη γενοκτονία και τα παράγωγα. Άρα να ξέρετε ότι οι Τούρκοι δεν έχουν θέμα να λένε ότι ήταν σφαγή. Η γενοκτονία δεν μην είναι. Ενώ εμείς πρέπει να το λέμε. Όμως πόσοι από εσάς λένε γενοκτονημένοι αντί να λέτε θύματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το σκέφτεστε, γιατί όταν λέτε γενοκτονημένοι, γενοκτονήθηκαν και γενοκτόνοι, ακολουθείτε το λεξιλόγιο του Λένκιν. Και λέτε, αυτό που έγινε αποδεκτό από το 1948 από τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, εγώ το χρησιμοποιώ. Δεν κάνω κάτι άλλο. Γιατί μετά, άμα πείτε σφαγή, είναι θύμα σφαγής, έρχεται ο άλλος και σας λέει. Γενοκτονήθηκα από την Αυτονία, είναι θύμα σφαγής. Λέτε, μα εγώ αυτό ήθελα να πω. Πες αυτό. Τεράστια σημασία λοιπόν. Το άλλο, πολύ συχνά ακούμε αρμενική γενοκτονία. Ποντιακή γενοκτονία, ασυριακή γενοκτονία, είναι εντελώς λάθος. Αν το λέτε έτσι, σημαίνει ότι είναι οι Αρμένοι που έκαναν τη γενοκτονία. Άμα σας πω, ας πούμε, ελληνική σημαία. Η σημαία είναι ελληνική ή δεν είναι ελληνική. Άμα θέλετε να μιλήσετε για την τουρκική σημαία, θα πείτε τουρκική σημαία, θα πείτε ελληνική σημαία των Τούρκων. Άρα πρέπει να λέμε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η γενοκτονία των Αρμενίων. Μπορεί να πούμε και κατά. Πάντως δεν πρέπει να λέμε ποτέ μπροστά. Ποτέ. Και στα ψηφίσματα που θέλουμε να περάσουν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή τώρα ας πούμε, άμα σας πω η τουρκική γενοκτονία, πείτε μου τι σκέφτεστε. Σκέφτεστε ότι είναι γενοκτονία εναντίον των Τούρκων ή ότι είναι τουρκική. Τώρα έχετε ένα θέμα γραμματικό και όσο αφορά τη γλώσσα. Διότι άμα όταν ακούτε τουρκική γενοκτονία θεωρείτε ότι είναι τουρκικό, γιατί όταν ακούτε αρμενική γενοκτονία ή ποντιακή γενοκτονία δεν θεωρείτε ότι είναι αυτό. Και μην ανησυχείτε, δεν σας το λέω εδώ επειδή είμαστε Ελληνοκαναδούς, αυτό το λάθος γίνεται παντού. Από τους ανθρώπους που δεν ξέρουν να το διατυπώσουν σωστά, άρα μετά να ξέρετε, το χρησιμοποιούν στην Τουρκία. Άρα στα βιβλία της Τουρκίας είναι γραμμένο ότι η αρμενική γενοκτονία ήταν εναντίον των Τούρκων. Θυμάστε χτες, σας πίεσα μεταξύ συμφωνίας και προσυμφώνου. Πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς πάνω σε αυτό το θέμα, διότι είναι ο μόνος τρόπος να διεκδικήσουμε σοβαρά αυτά που γίνονται. Άρα σας έδειξα τα αρχεία, άρα αυτά είναι προσβάσιμα και θα τα έχετε και να ξέρετε ότι ο Λένκιν ήταν Εβραίος. Ενώ ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα, είχε φύγει γρήγορα στην Αμερική, δεν ήξερε ότι είχαν γενοκτονήσει την οικογένειά του. Και γενοκτόνησαν τα 49 μέλη της οικογένειάς του. Οι Ναζί, ενώ αυτός πάλευε για να αναγνωρίσει την γενοκτονία μέσω των άλλων. Άρα δεν είχε αναφορά μέσα στους Εβραίους. Αυτός ασχολούνταν με τους άλλους. Και μέχρι να περάσει το 48, γιατί επειδή ήταν στην Αμερική, δεν είχε μάθει ότι οι δικοί του ήταν όλοι γενοκτονημένοι. Άρα, άμα πάτε στο κημητήριο του Λένκιν, στη Νέα Υόρκη, θα δείτε ότι έχει δύο τάφους. Γιατί τους άλλους δεν τους βρήκαμε. Απλώς να το ξέρετε. Άρα, λέω απλώς ότι όταν χρησιμοποιούμε το υλικό των άλλων, είναι πιο σημαντικό. Αυτό είναι όλο το υλικό, σας το δείχνω τουλάχιστον να υπάρχει και να βλέπετε πώς λειτουργήσαν τα πράγματα. Λίγο πιο γεωστρατηγικά τώρα. Όπως βλέπετε, σε αυτόν εδώ τον εθνολογικό χάρτη, που είναι του 1910, το μπλε σας δείχνει τις περιοχές
ξανά, δεν ευρεάζεται, δεν είναι δικός μου χάρτης, αλλά σας δείχνω πώς το βλέπουν εκείνη την εποχή. Και όταν βάζουμε μπλε, σημαίνει ότι στο χωριό υπάρχει πλειοψηφία. Όχι ότι δεν υπάρχουν κι αλλού. Δηλαδή, το Τορόντο, κοιτάζετε τον πληθυσμό, κοιτάζετε πόσος είναι ο πληθυσμός ο ελληνικός και κοιτάζετε αν είναι πάνω από 50%. Άμα είναι πάνω από 50%, το βάζετε μπλε. Άμα δεν είναι, το βάζετε, ξέρω εγώ, κόκκινο, σαν το φύλλο του Καναδά. Συμφωνούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Άρα, εδώ αυτό που σας δείχνω είναι τα σημεία όπου το μπλε είναι οι Έλληνες που κυριαρχούν τοπικά. Πληθυσμιακά. Άρα, βλέπετε πώς πάει. Βλέπετε, ας πούμε, ότι είμαστε πολύ συσσακτές γενικά, παντού. Είμαστε ελάχιστα μέσα. Θα υπάρχουν μερικά στοιχεία. Βλέπετε τους Αρμένιους που είναι το κίτρινο και βλέπετε βέβαια τους Τούρκους που είναι το κόκκινο. Είμαστε εντάξει για το πράσινο είναι οι Άραβες και τα λοιπά. Άρα, θέλω τώρα να καταλάβετε τι έχει γίνει. Οι Τούρκοι ήδη από το 1894 διαπράττουν εγκλήματα, τότε τα ονομάζουμε σφαγές του Αμπντουλαμίρ, εναντίον των Αρμένων. Οι πρώτες αναφορές ότι οι Αρμένοι καταπατούνται είναι ήδη στο συνέδριο του Βερολίνου του 1878. Έχουμε αντιπροσωπεία Αρμενίων που λέει «κινδυνεύουν». Όπως καταλαβαίνετε, κανένας δεν τους ακούει, και τότε ασχολούνται με τα θέματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Βουλγαρίας. Τέλος πάντων, δεν γίνεται τίποτα. Έρχεται αυτός ο Σουλτάνος. Ουσιαστικά τώρα με το λεξιλόγιο μας γενοκτονεί ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού. Όμως δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα γιατί είναι απομονωμένα και δεν το ξέρουμε. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια με βέβαια το αποκορύφωμα το 1915, αλλά να ξέρετε ότι η γενοκτονία των Αρμενίων είναι από το 1894 έως το 1923. Το μεγάλο πτύκι, το συμβολικό που λέμε, το 15 είναι επειδή εκεί πέρα έγινε συστηματικά και το ξέραμε με τα τηλεγραφήματα που είχαν οι διάφοροι πασάδες που ήταν υπέρ. Σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει βέβαια και η γενοκτονία των Ασσυρίων. Άρα οι Αρμένοι 1,5 εκατομμύριο γενοκτονημένους, οι Ασσύριοι 750.000 και οι Έλληνες του Πόντου, όπως το ξέρετε παραδοσιακά, 353.000. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται σε αυτή την περίοδο. Με το αποκορύφωμα για μας το 1919. Η Αρμένια 1,5 εκατομμύριο. Εδώ είναι, εδώ είναι. Ξέρετε, ακούω. Ωραία. Και 750.000 από τους Ασσύριους. Γιατί η Ελλάδα αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Διότι η Πόντη είναι ψηφοφόρη. Γιατί αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενιών, διότι οι Αρμένοι ψηφοφόροι. Γιατί δεν αναγνώρισε την γενοκτονία των Ασσύριων, γιατί συνολικά οι Ασσύριοι στην Ελλάδα είναι 15.000 άτομα. Άρα, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε για να αναγνωριστεί, γιατί αυτή η τριάδα πάει μαζί. Απλώς επειδή δεν είναι αρκετοί, οι πολιτικοί δεν ασχολούν με αυτό το θέμα. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Η ημερομηνία που επιλέξαμε, 19 Μαΐου. Την επιλέξαμε ιστορικά ή στρατηγικά. Μην ανησυχείτε, δεν απαντάτε, κάνετε ό,τι σκέφτεστε. Εγώ δίνω την απάντηση, εσείς συμφωνείτε και στο βίντεο φαίνεται ότι όλοι το ξέρετε. Μας εντάξει. Θα τα λέω λοιπόν, ιστορικά ή στρατηγικά. Αλλά το αφήνω λίγο να το καταλάβετε. Οι Αρμένοι το επέλεξαν το 24 Απριλίου ιστορικά ή στρατηγικά. Ιστορικά βέβαια. Οι Έλληνες το επέλεξαν ιστορικά ή στρατηγικά. Στρατηγικά βέβαια. Είχατε μία συζήτηση. Γιατί το 19 Μαΐου. Άρα, πώς. 29 Μαΐου είχε πέσει πόλη. Όχι, το 19 Μαΐου είχε πέσει πόλη. Μιλάμε για 19 Μαΐου. Ξεκινάει η κλιματική γενοκτονία.
Άρα, στην πραγματικότητα, όχι, είναι η γιορτή της αποβίωσης και θα σας πω τώρα τι γίνεται. Ας πούμε ότι παίρνουμε κλασικούς πόλιους που δεν το ξέρουν καθόλου το θέμα. Και λένε, είναι απαράδεκτο οι Τούρκοι να γιορτάζουν τη 19 Μαΐου, που είναι η μέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και δεν ξέρουν ότι κάναμε το ανάποδο. Άρα είχαμε τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ο οποίος ρώτησε στον Νεοκλή Σαρή, του είπε, νομίζω θα το περάσω από τη Βουλή, θα καταφέρουμε, αλλά θέλω να μου πεις εσύ ποια μέρα θα επέλεγες, για να είναι συμβολικό. Και του λέει ο Νεοκλής Σαρής, πάρε 19 Μαΐου, διότι είναι αυτό που θα είναι το πιο χτυπητό εναντίον των Τούρκων, λόγω του Κεμάλ να αποβλήσει σαν σούμα. Είναι ανάποδο. Και είχε δίκιο. Γιατί το λέμε και συχνά και στη στρατηγική. Στρατηγική λέμε το εξής. Μην επιλέξεις την καλύτερη κίνηση, επέλεξε την καλή που ενοχλεί τον αντίπαλο. Να ξέρετε, εσύ και άλλος τον είχε. Η καλύτερη κίνηση είναι συχνά προβλέψιμη. Άρα ο άλλος την αντιμετωπίζει επειδή την έχει προβλέψει. Η καλή κίνηση είναι σπάνια προβλέψιμη. Κατά συνέπεια, χάνει περισσότερο χρόνο να την αντιμετωπίσει. Άρα τον ενοχλεί. Και ξέρετε ποιος έλεγε αυτή τη φράση. Ο Λάσκερ. 27 χρόνια πρωταθλητής του κόσμου στο σκάκι. Άρα είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας αυτή την έννοια. Άρα τώρα τι γίνεται. Οι Τούρκοι επιλέγουν τη λέξη Τούρκος που σημαίνει δυνατός. Οι Τούρκοι είναι 72.000. Άρα θέλουν να αφανίσουν τους αδύναμους. Ποιοι είναι οι αδύναμοι. Είναι αυτοί που δεν είναι Τούρκοι. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό σαν προσέγγιση γεωπολιτική, διότι για να ενωθούν και να υπάρχουν, θέλουν να αφανίσουν τα στοιχεία που τα θεωρούν ξένα. Ποιο είναι το γελίο της υπόθεσης. Τα ξένα στοιχεία ήταν στην Τουρκία πριν τους Τούρκους. Διότι ουσιαστικά είναι αυτόχθονος λαός. Είμαστε σε μια περιοχή όπου ο κρατικός φορέας λειτουργεί εκ των υστέρων. Άρα τι κάνουν. Γεωπολιτικά, και αυτό μπορεί να σας ξαφνιάσει σαν έκφραση, οι Τούρκοι αποφασίζουν να μετατρέψουν την Τουρκία σε νησί. Αλλά κοιτάξτε το χάρτη. Ξαφνιάστηκε. Τι δεν βγαίνει. Όχι. Ξύγω. Η Τουρκία, όπως την βλέπετε πάνω στο χάρτη, έχει ένα μέγεθος. Έχει μόνο μία ζώνη επαφής. Φανταστείτε ότι είναι ένα ορθογώνιο. Έχει μόνο μία ζώνη επαφής με την ξηρά. Αλλά τι κάνουν. Θα χτυπήσουν αυτή τη ζώνη επαφής, έτσι ώστε να κόψουν οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ των δύο, θα το μετατρέψουν σε νησί, έτσι ώστε αυτοί που είναι μέσα, ο μόνος τρόπος που έχουν να φύγουν είναι μέσω θάλασσα. Και όλοι οι άνδρες που έχουν πάει πεζικό, ναυτικό κτλ. Ξέρετε πολύ καλά ότι όσο υπάρχει ξηρά, μετακινούνται εύκολα οι άνθρωποι, όταν υπάρχει θάλασσα, αμέσως χρειαζόμαστε καράβια υποστήριξης. Άρα ο πληθυσμός εγκλωβίζεται. Και αποφασίζουν, αλλά τώρα σας δείχνω στην επόμενη εικόνα, τα χτυπήματα που δέχονται οι Αρμένοι, όσο πιο μεγάλος είναι ο κύκλος, τόσο πιο πολύ είναι γεωτονημένοι. Αλλά τι βλέπετε. Βλέπετε ότι αυτό το σημείο θα χτυπηθεί πολύ πιο έντονα από όλα τα άλλα, έτσι ώστε να κοπεί. Γιατί να κοπεί. Θα αρχίσουν από τα βάθη της Ανατολής και θα συνεχίσουν προς τη Δύση και γι' αυτό θα έχουμε βέβαια την Καπαδοκία που θα την ρημάξουν αμέσως, μετά έρχεται ο Πόντος και θα τελειώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία με την καταστροφή της Σμύρνης το 22. Τώρα θέλω να φανταστείτε ανάποδα. Ας πούμε γιατί δεν έκαψαν τη Σμύρνη το 15. Και γιατί να μην πηγαίνουν προς τα βάθος. Διότι άμα το είχαν κάνει το 15, θα το είχαν μάθει όλοι. Θα είχε βουήξει ο τόπος, δεν το ξέρουμε. Ενώ τι γίνεται, από τα βάθη της Ανατολής, μέχρι να μάθουμε εμείς ποιος έχει κάνει τι και μέχρι να φτάσει, ήταν εντελώς απομονωμένο.
π.χ. το ίδιο ισχύει και για τους πόντιους. Οι πόντιοι για τους Αρμένιους είναι ο λαός της θάλασσας. Οι Αρμένοι για τους πόντιους είναι ο λαός το βουνό. Άρα, στην πραγματικότητα, ο πόντος το βλέπετε ότι έχει μία ημισέλινο, τα βουνά, και τον προστατεύει και απομονώνεται. Και ουσιαστικά, όταν μετά τους γενοκτονούν, οι άλλοι δεν είναι ακόμα ενημερωμένοι. Αλλά τι κάνουν ουσιαστικά, εξαντλούν θύρακες. Σας δείχνω τώρα ένα χάρτη, όπως βλέπετε τα πράγματα. Τώρα είμαστε μετά τη συνθήκη στο Ζάνες και μετά τη συνθήκη σε Ευρώπη. Πρώτη παρατήρηση που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, σας λένε όλοι και στην Ελλάδα, οι άσχετοι, σας λένε ότι η Τουρκία γεννήθηκε το 1923. Δηλαδή μετά τη συνθήκη του Ζάνες. Άρα κάθε φορά που κάποιος σας λέει αυτό το πράγμα, θα του κάνετε την εξής ερώτηση που είναι πάρα πολύ απλή. Εφόσον η Τουρκία γεννήθηκε το 1923, γιατί υπογράφει η Τουρκία το 1920 στη συνθήκη της Ευρώπης. Ή, ακόμα πιο ύπουλο, θα αρέσει η κυρία νομίζω, ποια Τουρκία υπογράφει το 1920, αφού η άλλη Τουρκία γεννιέται μετά το 1923. Γιατί θέλει η Τουρκία να έχει γεννηθεί επίσημα μετά? Για να μην φαίνεται ότι τα θεμέλια της είναι τα θύματα των γενοκτονιών. Άμα έχει γεννηθεί το μετά το 23, κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει την Τουρκία ως Τουρκία. Μπορεί να κατηγορήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μπορεί να κατηγορήσει τους νεότουρκους. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει μετά. Άρα, τι έχει κάνει? Έχει μετακινήσει τη χρονολογία γέννησης, έτσι ώστε να μην φταίει τα προηγούμενα. Πρώτον, ακόμα και αν ήταν η αλήθεια, θα έφυγε τα προηγούμενα, γιατί έχουμε την έννοια του διάδοχου κράτους. Άρα αυτό που έχει σημασία όμως, είναι να θυμάστε από την πρώτη σελίδα τη συνθήκη της Ευρώπης, βλέπετε ότι είναι αφενός όλες τις χώρες, αφετέρου η Τουρκία. Το ίδιο γίνεται και στη Λοζάνη. Αφενός όλες οι χώρες που υπογράφουν, αφετέρου η Τουρκία. Άρα αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Τώρα που είναι σημαντικό είναι ότι όσο αφορά το λεξιλόγιο, οι πόντιοι γίνονται πόντιοι στην Ελλάδα. Οι πόντιοι στον Πόντο ήταν Έλληνες. Κανένας στον Πόντο δεν έλεγε ότι ήταν πόντιος. Γιατί είναι στρατηγικά άστοχο να διεκδικούμε την ποντιακή ταυτότητα με αυτή την έννοια? Διότι χαρακτηριζόμαστε από την γεωγραφική περιοχή και όχι από το πολιτισμικό στοιχείο. Τεράστιο στρατηγικό λάθος. Αλλά στην πραγματικότητα, το ξέρετε πολύ καλά και από άλλους Έλληνες που ζούσαν στην Ιωνία, και αυτό έχει πάλι σημασία, γιατί πολύ συχνά λέμε που ζούσαν στη Μικρά Ασία. Δεν λέμε. Δεν λέμε εμείς. Μικρασιάτες. Ρωτάω, πώς μπορεί να είναι Μικρασιάτες εφόσον η Μικρά Ασία γεννήθηκε μετά? Άρα στην πραγματικότητα είναι η Ιωνία. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι το πιο ασύλ της υπόθεσης, είναι ότι εμείς λέμε ότι είμαστε Πόντιοι και Μικρασιάτες και οι Τούρκοι ονομάζουν την Ελλάδα Yunanistan. Δηλαδή, η χώρα των Γιουνάν, των Ελλήνων, γιατί αυτοί ξέρουν την Ιωνία. Εδώ είναι πραγματικά απίστευτο άμα το σκεφτείτε. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που μας γενοκτόνησαν, μας ονομάζουν με μια ονομασία που ήταν προγενέστερη από αυτή που χρησιμοποιούμε εμείς. Π.χ. λέμε μικρασιατική καταστροφή, ενώ στην πραγματικότητα είναι Ιωνική καταστροφή. Αλλά βλέπετε ότι μπερδευόμαστε σε αυτές τις λέξεις. Και γιατί μετά έχει σημασία? Γιατί όταν μιλάτε σε ένα ξένο και λέτε, ας πούμε, ότι είστε Πόντιος. Λέει, από πού? Από τον Πόντο. Ναι, εσύ τι είσαι? Λέει, μα Πόντιος σου είπα.
Ναι, αλλά λέει, ο Ιούς είναι αυτός που μείνει στον πόντο. Εσύ τι είσαι. Μετά λες, μα Έλληνα. Γιατί το πεις από την αρχή. Δηλαδή, άμα τώρα σας ρωτήσω. Εσείς που μένετε. Άρα είστε Καναδοί. Μετά θα μου πείτε, όχι, εμείς είμαστε Έλληνο-Καναδοί. Είναι Έλληνας που μένει στον Καναδά. Λέω τότε, γιατί λέτε ότι είστε Καναδοί. Τώρα έχουμε μια μεγάλη προσπάθεια από τους πανεπιστημιακούς που μερικές φορές δεν πραγματικά τιμούν το πανεπιστήμιο, οι ακαδημαϊκοί και προσπαθούν τώρα να μας μετατρέψουν όλους σε Έλληνες Οθωμανούς. Θα το δείτε αυτό. Ναι, ακούστηκε, ακούστηκε. Όχι, δεν ακούστηκε, είναι γραπτό αυτό. Υπάρχουν πολλές αναφορές. Να προσέξτε τι γίνεται. Τα πουλάνε κιόλας. Ναι, ότι τα πουλάνε δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα αγοράζουν. Αν κάποιος σου λέει μια βλακία και το πιστεύει, ποιος φταίει. Δεν απλώς. Σωστό, δεν αμφισβητώ. Αλλά λέω το εξής. Εφόσον είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, τι σημαίνει. Θα σας το πω λίγο πιο απλά. Ας πούμε ότι έχουμε γερμανική κατοχή στην Ελλάδα και είναι ναζιστικό καθεστώς. Φανταστείτε ότι κρατάει αρκετά. Τι θα λέγαμε. Οι Έλληνες ναζί. Α, εδώ θα σε ενοχλεί, δεν είναι. Μα δεν καταλαβαίνω. Όταν ήμασταν κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν μας θεωρούσαν στο ίδιο επίπεδο. Θα σας θυμίζω μια ιστορία, πολύ απλή και πολύ όμορφη, γιατί είναι πολύ διδακτική. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία χρησιμοποιεί το μουσουλμανικό δίκαιο. Πολλοί από τους χριστιανούς δεν ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει μουσουλμανικό δίκαιο. Αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ήταν λοιπόν ένας χριστιανός που περπατούσε, είμαστε στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και τον βρίσκουν 7 μουσουλμάνοι. Θέλουν να παίξουν μαζί του και τον πειράζουν. Έρχεται ένας άλλος μουσουλμάνος και τους λέει, παιδιά, μην τους πειράζετε. Γιατί τον πειράζετε, λέει, επειδή είναι χριστιανός, μας αρέσει. Αυτός επιμένει να προστατεύει τον χριστιανό, τελικά οι 7 σκοτώνουν τον χριστιανό. Αυτός που τους είδε, κάνει καταγγελία στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο, καταδικάζεται. Θανατική ποινή. Οι 7. Αν θα μου πείτε, δεν είμαστε υπέρ της θανατικής ποινής, άλλο λέω τώρα. Θα μου πείτε, υπάρχει μια δικαίωση. Όχι, δεν υπάρχει μια δικαίωση. Θα σας πω, γιατί καταδικάστηκε. Καταστροφή Οθωμανικού υλικού. Διότι, να ξέρετε, στο μουσουλμανικό δίκαιο, άμα σκοτώσει χριστιανό, δεν μετράει. Αν όμως ο χριστιανός ανήκει σε θεσμό Οθωμανικό, τότε μετράει γιατί είναι σαν να καταστρέψει υλικό. Αυτό λοιπόν, αυτό που προσπαθούν τώρα να μας πούν, ότι ήμασταν Έλληνες Οθωμανοί. Όχι. Ήμασταν, αν θέλετε, Οθωμανικό υλικό, αλλά ποτέ δεν μας είχαν στο ίδιο επίπεδο. Αλλά τώρα εμείς όταν το αποδεχόμαστε αυτό, είναι φανταστείτε ότι κάθε φορά που είχαμε, ας πούμε, μια κατοχή, έχουμε το όνομα των ατόμων που είχαν κάνει την εισβολή και την κατοχή. Ρωτάω, ας πούμε, οι Κύπροι. Σήμερα έχουμε Κύπριους, δεν ξέρω. Οι Κύπροι που είναι στα κατεχόμενα, θα τους ονομάσετε τώρα τι. Τούρκους Έλληνες. Έλληνες Κύπριοι. Πρόσεξε, εγώ σου κάνω την αναλογία. Μας εξηγούν ότι τότε ήμασταν Οθωμανοί Έλληνες. Και λέω, δεν πειράζει. Εμείς το θέλαμε. Όχι. Λοιπόν, αυτοί που είναι στα κατεχόμενα, θα τους ονομάσεις Τούρκους. Προσέξτε, έχουν όλη τουρκική ταυτότητα. Υποχρεωτικά. Άρα λέω απλώς τι έχει γίνει. Βλέπετε τώρα λίγο πιο στρατηγικά σε επίπεδο γεωπολιτικής. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πάει να διαλυθεί. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία παίζει με πολλούς πληθυσμούς. Την ώρα που βλέπει ότι καταραίει, το ξέρετε ότι κάθε σύστημα που καταραίει, θεωρεί ότι φταίει ο ξένος παράγοντας. Ποτέ δεν λέει ότι φταίει ο ίδιος. Ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία φταίει η ίδια δομικά. Το σύστημά της δεν αντέχει πια το βάρος της. Όμως, για να μην το πει ότι φταίει η ίδια, λέει φταίει η αδύναμη, δηλαδή η μη Τούρκη.
Αυτό το αντιλαμβάνονται και οι μεγάλες δυνάμεις. Σε αυτό το χάρτη, αυτό που βλέπετε είναι ότι το κίτρινο είναι ξεκάθαρα η Τουρκία, μιλάμε για τη συνήθεια Ευρών. Βλέπετε πού βρίσκεται το Κουρδιστάν, βλέπετε πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η Γαλλία, πού είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Αρμενία. Άρα, οι μεγάλες δυνάμεις αντιλαμβάνονται ότι θα γίνει διαμελισμός της Τουρκίας. Προσέξτε, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία προσπαθεί να σωθεί γίνοντας Τουρκία. Για να σωθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να γίνει Τουρκία, πρέπει να αφαιρέσει όλα τα ξένα στοιχεία. Τότε αρχίζει μία στρατηγική γενοκτονία, έτσι ώστε να σώσουν, αν θέλετε, την τουρκικότητα. Δεν σου λέει, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τέλειωσε, δεν σώζεται με τίποτα, ας σώσουμε τους Τούρκους. Για να σώσουμε τους Τούρκους, το μόνο εργαλείο που βρήκα ήταν η γενοκτονία. Μπαίνουμε τώρα σε ένα πιο ιστορικό πλαίσιο. Για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου χρησιμοποιήθηκαν συμβουλές των Γερμανών. Θα μου πείτε, οι Γερμανοί που ξεφύτρωσαν σε αυτό το πράγμα. Άρα τι γίνεται, πρέπει να πάμε το 1870 να καταλάβουμε το εξής. Όταν η Γερμανία κατέχει μετά από την ήττα της Γαλλίας την Αλσατία και τη Λορέν στη Γαλλία, οι οποίες τελικά θα απελευθερωθούν μόνο μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ουσιαστικά, πρώτα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μετά ξαναγίνει μια κατοχή. Τι κάνουν οι Γερμανοί, βρίσκονται στην περιοχή και θέλουν να καταπατήσουν τους Γάλλους και να τους μετατρέψουν σε Γερμανούς. Σου λέει θα έχει μια διάρκεια, θα καταφέρουν. Τελικά αντιλαμβάνονται ότι δεν γίνεται, ότι οι Γάλλοι που είναι υποκατοχή παραμένουν Γάλλοι. Για διάφορους λόγους. Αντιδραστικότητας, έθνους, τοπικισμού κλπ. Άρα η Γερμανία